όπως είπαμε, τριάδα για την ανόρθωση και πρώτο σφύριγμα τώρα από το Θεούλη. Πόποβιτς ψάχνει με βαθιάμπα για τον Ουάρτα. Ουάρτα με τη μία το σούτι μπάλα έξω. Τον Ουάρτα τώρα δοκιμάζει το σούτι μπάλα στο δοκάρι. Καλτσάς ανεβαίνει η σέντρα στην περιοχή. Ο Ουάρτα 1-0. 1-0 για την ανόρθωση, αλλά τον γκολ ακυρώνεται. Θα πάει να το δει ο ίδιος. Ο Ουάρτα, βλέπω τον Κονφέ να τραβάει λίγο τον Ουάρτα. Με το αριστερό χέρι, το είμαστε στο 20. Έχουμε γκολ τελικά. Αλλάζει την απόφασή του ο Θεουλή και ο Ουάρτα τρέχει να πανηγυρίσει με τρίλεπτη καθυστέρηση παρόλα αυτά. Από την παλιά του Καλτσά, ο Ουάρτα κέρδισε την κεφαλιά, εξετάστηκε η φάση, δεν υπήρχε επιθετικό φάουλ στον Κορφέ και έτσι τον γκολ μέτρησε κανονικά. Καλτσάς στην εκτέλεση, κεφαλιά που γίνεται η μπάλα έξω. Ωραία, η σέντρα είναι καλή, ο Λάμπερτ την κεφαλιά, η μπάλα έξω. Ουάρτα, μπάλα πίσω, το σούτ που έγινε από τον Αρτήματα, κόρνερ. Ωραία κίνηση του Κονφέ. Στην πλάτη της άμυνας γυρίζει ο Γάλλος στην περιοχή. Ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Χαμένη ευκαιρία με τον Χαραλάμπους. Σαρφό εκτελεί, μπάλα περνάει. Κεφαλιά στα δίκτυα. Ο Σαμπίνια ισοφαρίζει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το ωραίο τελείωμα του Σαμπίνια, ο οποίος έμεινε μόνος εκεί στο ύψος του πέναλτι. Άργησε ο Ρισβάνης να βγει πάνω του. Και ο Σαμπίνια με αυτή την στριφτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στη γωνία εκεί όπου ο Λόρια έπεσε, αλλά ήταν πολύ πολύ δύσκολο να αντιδράσει. Τον Καλτσά να εκτελεί η κεφαλιά που γίνεται, φοβερή επέμβαση από τον Μολ. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, η κεφαλιά που γίνεται μαζεύει ο Λόρια. Νάνι, ωραία για τον Κορφέ που έχει χώρο. Ο Κορφέ γυρίζει στην περιοχή, το σουτ που γίνεται 2-1. Κοιτάξτε εδώ την κάθετη του Νάνι στον Κονφέ. Ο Κονφέ γύρισε την μπάλα. Ο Βίλσον άφησε αφού είδε τον Γκουστάβο ότι ερχόταν από πίσω και ήταν σε καλύτερη θέση. Ο Βραζιλιάνος έκανε το σουτ. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Λόρια. Η παλιά δεν πέρασε από τον Αντωνιάδη. Το σουτ του Γκουστάβο έξω. Κόρνερ. Φωνάζουν για χέρι. Οι γηπεδούχοι. Βλέπουμε ξανά το σουτ του Γκουστάβο για να πάρθει η απόφαση από τον Θεουλή, ο οποίος θα πάει να δει και αυτή τη φάση στο on-field review. Υπάρχει το χέρι του Αραγιούρη, είναι ανοιχτό, εδώ είναι που πρέπει να κρυθεί, αν η μπάλα είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και δίνει πέναλτι. Αλλάζει την απόφασή του στο 82 του παιχνιδιού. Γκουστάβο απέναντι από τον Γιώργη Λόρια. Εκτελεί ο Γκουστάβο η μπάλα στα δίκτυα. Εκπληκτική εκτέλεση από τον Γκουστάβο. 3-1 Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον έχει σφιχταγκαγιάσει την νίκη. Βάρτα για τον Χριστοδουλόπουλο. Το σούτ του Χριστοδουλόπουλου. Φοβερό γκολ. Βάρτα άφησε για τον Χρυσοδουλόπουλο, ο οποίος με ένα ξερό δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα να αναβαφθεί στα δίκτυα του Μόλ, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας. Η ανόρθωση, η οποία δέχθηκε 3 γκολ, θυμίζω από τον Άρη, είχε χάσει με το ίδιο σκορ. Τέλος στο παιχνίδι.